Κύριε καθηγητά. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημερίσουμε εδώ κοντά μας και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Νέας Σμύρνης, τον κύριο Πολύδωρο Συρίγο. Καλημέρα σας, κύριε Συρίγο. Γιατί έχει υπάρχουν το θέμα των σχολείων, παιδιά, τώρα, με αυτό που συζητάμε και σε σχέση με τη θέρμανση. Τι μπορεί να γίνει εδώ, τι μέτρα μπορούν να ληφθούν, ώστε να μην κρυώσουν τα παιδιά. Το συζητούσαμε πάρα πολύ χθες. Πιέστηκαν πάρα πολύ παιδιά από τα σχολεία πέρσι με τη δραματική αύξηση του ρεύματος. Με τον κορονοϊό. Με τον κορονοϊό. Πιέστηκαν πάρα πολύ. Είδατε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αναγκάστηκε να εκταμιεύσει έκτακτα κονδύλια για να βοηθήσει τα σχολεία να τα καλύψει. Πάμε να δούμε αν όλο αυτό τώρα έχει προβλεφθεί. Πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσει, υπάρχουν προβλήματα. Και είστε και από τους Δήμους που έχετε προχωρήσει ήδη, έχετε στείλει εγκυκλίους στα σχολεία. Εγκυκλοποιώ οδηγία. Οδηγία. Ναι. Μια σύσταση για ευαισθητοποίηση, μείωση κατανάλωση ρεύματος. Εγώ θα σας ρωτήσω ως μανούλα σε δημοτικό, το παιδί πάει δημοτικό. Λέτε να ανοίγει το πρωί κάποιες ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες που θα έχει κρύο η θέρμανση και μετά να την κλείνουμε. Παρ' όλα αυτά, έχω απορία. Δηλαδή, τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας που θα έχει κρύο, δεν θα κρυώνουν τα παιδιά με τις τάξεις. Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα. Καταρχήν να πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι, πρώτο μέλημά τους είναι να μην υπάρξει κρύο στα σχολεία και να μην κρυώνουν τα παιδιά. Ναι. Θα αναγκαστούμε να περικόψουμε δαπάνες από άλλες δαπάνες που κάνουν οι Δήμοι μας και η τοπική αυτοδιοίκηση για να προστατέψουμε τα παιδιά μας και τα σχολεία. Αυτό είναι το πρώτο μέλημά μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να λάβουμε και τα μέτρα. Σύμφωνα και με τους κανόνες και τις οδηγίες που βγάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την περασμένη Τετάρτη μίλησε για 10% τουλάχιστον στόχο για φέτος μείωσης της ενέργειας και του φυσικού αερίου. Πώς θα το πετύχετε αυτό λοιπόν, τι μέτρα θα πάρετε? Τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε είναι μόνο ευαισθητοποίηση πολιτών. Να κάνουμε. Μόνο. Όχι, να ολοκληρώσω. Μόνο ευαισθητοποίηση. Να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, όπως στο Δήμο Νέας Μήνης έχουμε αλλάξει όλο τον οδοφωτισμό χρησιμοποιώντας LED φωτισμό πλέον. Να βάλουμε LED φωτισμό στα σχολεία. Το έχουμε κάνει ήδη στα περισσότερα σχολεία της πόλης μας. Όπως επίσης να σβήνετε τα φώτα τη νύχτα στο σχολείο, μην τα αφήνω αναμένα και καίνε μέχρι την άλλη μέρα. Αυτό ήθελα να πω ότι στην εγκύκλιο που δώσαμε, στην οδηγία που δώσαμε στα σχολεία, ήταν ναι, μεν το πρωί να προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο είναι δυνατόν τις καταναλώσεις. Και μιλάμε για σχολεία που λόγω πανδημίας, να ξέρετε ότι λειτουργούν με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες, ανεξάρτητα αν κάνει κρύο ή όχι. Άρα οι απώλειες ενέργειας είναι τεράστιες. Άρα πώς θα κλείνουν και τη θέρμανση? Δεν θα την κλείνουμε. Δηλαδή τη θέρμανση πάμε να την κλείνουμε, δηλαδή να μην την αφήνουμε σε 7 το απόγευμα. Μέχρι 5 το απόγευμα. Άρα δεν έχετε πει να κλείσει το μεσημέρι η θέρμανση? Το μεσημέρι τα σχολεία 2 ώρα τελειώνουν. Αυτό λέω. Μέχρι τότε θα είναι ανοιχτά. Δεν έχετε πει. Εννοείται. Για το ολοήμερο. Ναι, για το ολοήμερο σου είναι μέχρι 5.30. Τα ολοήμερα είναι μέχρι 5.30, αλλά είναι πολύ λίγα τα παιδιά που θα κάθονται εκεί. Λοιπόν, έχουμε προβλέψει σε κάποιες αίθουσες που θα συγκεντρώνουν τα παιδιά να έχουμε ένα κλιματιστικό ή κάτι άλλο για να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε τη συνολική λειτουργία ενός σχολείου 30 αίθουσων. Έχετε εικόνα της κατανάλωσης που είχατε για να δείτε πώς θα πάτε παρακάτω? Πώς θα τη μειώσετε δηλαδή? Το πρώτο τρίμηνο του 2022, στατιστικά με το πρώτο τρίμηνο του 2021, υπάρχει μία αύξηση κόστους θέρμανση. Εμείς έχουμε 40 σχολεία, να ξέρετε, στη Νέα Σμύρνη. Υπάρχει μία αύξηση, έχει τετραπλασιαστεί το κόστος φυσικού αερίου και έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικό αέριο έχετε στο σχολείο? Σε όλα τα σχολεία φυσικό αέριο. Έχετε έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση? Σαφώς. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας κτλ. Ώστε όχι μόνο για τα χρήματα και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες. Και για τα χρήματα. Και για τα χρήματα. Λέω όχι μόνο για τα χρήματα. Ναι. Αλλά επίσης και για να υπάρξει και μια κτηριακή αναβάθμιση. Το ζήτημα της ακρίβειας είναι από πέρυσι. Έχει γίνει κάτι έτσι ώστε να μην υπάρχουν ενεργειακές απώλειες και να μπορείτε. Ήταν και μια κατεύθυνση της κυβέρνησης και σωστή, θεωρώ. Να έχει διπλά τζάμια, να έχει μονοσύκη που πρέπει, να μην μπάζουν από εδώ, να μην μπάζουν από εκεί. Είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτηση και έχω να σας απαντήσω. Είμαστε ο πρώτος Δήμος που σε 11 πρώτου του 2022 υποβάλαμε έτοιμα στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ο οποίος είναι ο αρμόδιος συνδικαλιστικός φορέας που συναλλάσσεται με το Υπουργείο Εσωτερικών και συνομιλεί, να γίνει αύξηση των κονδυλίων για τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και πήραμε 40.000 ευρώ αντιστοιχία στο Δήμο Νέας Μήνης τον Απρίλιο του 2022, όταν θέλω να σας πω το εξής. Από το 2008, τα χρήματα που δίνονται από τους ΚΑΠ στους Δήμους για τη λειτουργία των σχολείων είναι σταθερά. Και το 2010, με τη μεγάλη οικονομική κρίση που έγινε τότε, έχουν μειωθεί οι πόροι των Δήμων κατά 60% από τα ανταποδοτικά. Ένα χιλιάρικο ένα σχολείο πήρατε δηλαδή? Ναι, ένα χιλιάρικο ένα σχολείο. Δηλαδή καταλαβαίνετε. Ψίχουλα. Ότι τώρα. Ένα χιλιάρικο ένα σχολείο αναβάθμιστε κανεί? Όχι. Προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε. Δεν είναι ηλικία, δεν βρέσκαμε ένα κουλούρι στα παιδιά. Δεν στοκάρι. Ούτε καν το στοκάρι. Ναι, και τα λεφτά που παίρνουν αυτά είναι
και για λειτουργικά έξοδα και για συντηρήσεις. Όλα μαζί. Ναι, ήδη... Έχουν μειωθεί δηλαδή τα κονδύλια που δίνουν στις σχολεία. Σαφώς. Από το 2008, βάλτε τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει το 2008 και μετά. Οι Δήμοι βάζουν άλλα τόσα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία τους. Εν όψη του χειμώνα με την ενεργειακή χρήση και την αγωνία όλων μας για τα παιδιά και τα λοιπά και τη λειτουργία του σχολείου, δεν έχουν προβλεφθεί έκτακτα κονδύλια προκειμένου να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις ανάγκες. Την περασμένη Παρασκευή έγινε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέστηκε ήταν ο Υπουργός ο κ. Βορύδης και ο κ. Πέτσας. Το κύριο αίτημα όλων των Δήμων είναι αυτό. Μελετάει ο κ. Σκυλακάκης το ζήτημα. Πότε μελετάει τώρα, τα σχολεία είναι σε εξέλιξη. Υποτίθεται ακόμα δεν έχει χειμωνιάσει και θα δώσουν κάποια κονδύλια. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει στο Ταμείο των Δήμων να έρχεται ενίσχυση για τη λειτουργία των σχολείων. Είναι ένα βασικό ερώτημα. Και να απαντήσω σε ένα άλλο κέριο ερώτημα που, και σωστό ερώτημα που βάλε. Δεν θυμάμαι τον κύριο Βέρκος. Ναι, είναι ότι τι κάνουν οι Δήμοι για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οτιδήποτε άλλο. Εμείς λοιπόν έχουμε 10 σχολεία τα οποία έχουμε αναβαθμίσει ενεργειακά τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια της Περιφέρειας Αττικής, εκμεταλλευόμενη προγράμματα επιχορηγήσεων που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό μας αίτημα ποιο είναι εδώ και χρόνια? Κάντε πιο εύκολη τη γραφειοκρατία στο να βάλουμε πάνελ στα σχολεία, στις ταράτσες, να αξιοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια. Δυστυχώς και εκεί πονάμε. Υπάρχει τώρα μία φήμη και νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους, ότι θα απελευθερωθεί τελείως το σύστημα αυτό, ώστε να μπορέσουν. Αυτό που ο κύριος Κρέκας προχθές εδώ. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει. Πάντως, μην την πληρώσουν οι μαθητές το σχολείο και η δημόσια εκπαίδευση για να εξοικονομήσετε στους Δήμους το πόσο της εκατό για να πάρετε τη χρηματοδότηση. Ψίχουλα είναι μεν. Έχετε δίκιο. Αλλά επειδή έχει τεθεί ένα ζήτημα τώρα για να πετύχετε κάποιους στόχους, μην την πληρώσουν τα παιδιά στα σχολεία. Φυσικά δεν είμαι με τις κουβερτούλες. Πού ήταν σαν ανοιχτό, παιδιά. Γιατί και δεν δουλέψει κουβέρτα φέτος, παιδιά. Το τελευταίο μας. Υπάρχει με το κουφάν όλη την ώρα οι μαθητές μέσα στα σχολεία. Νομίζω ότι το τελευταίο ζήτημα που θα μας απασχολήσει σε αυτό το κομμάτι είναι να μειώσουμε στους μαθητές ή στα νοσοκομεία, φαντάζομαι, η πολιτεία. Έχετε κάποιες αντιδράσεις από συλλόγους γονέων και συνδεμόνων? Σίγουρα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Μετά την οδηγία που στείλατε. Αλλά δεν θα έπρεπε σαν Δήμος εμείς να προβλέψουμε τι έρχεται? Άρα γιατί αντιδρούν, γι' αυτό ρωτάω. Αντιδρούν, εγώ και εγώ ρωτάω γιατί αντιδρούν. Όταν αυτή τη στιγμή σε μεγάλες πολυκατοικίες της περιοχής μας μαθαίνω, σε γειτονική πολυκατοικία που μένω, ότι αποφασίσανε στην κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου να μην το ανοίξουν καθόλου. Δεν είναι ένα παράδειγμα που θα πρέπει να το δούμε. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Και θα μου πει κάποιος άλλο ιδιωτικός τομέας, άλλο δημόσιο, το ίδιο πράγμα, από το ίδιο πορτοφόλι βγαίνει. Ο ιδιώτης δεν πληρώνει τους φόρους για να λειτουργήσουν τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε μια περικοπή δαπανών για να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δυσκολία? Εντάξει, η κατάσταση φέτος θα είναι πάρα πολύ δύσκολη από ό,τι φαίνεται, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες. Δηλαδή η προτεραιότητα είναι τα σχολεία. Και τα νοσοκομεία. Η προτεραιότητα, όπως είπατε, είναι τα νοσοκομεία. Έτσι είναι. Δηλαδή σε αυτά δεν πρέπει. Τέλος πάντων, εκεί θα γίνει η οικονομία ή η μαντηρία. Όχι, να ευαισθητοποιηθούν. Υπάρχουν χώροι να γίνουν οικονομίες. Οι μαθητές όμως είναι η καλύτερη κοινότητα ευαισθητοποίησης σε πολλά θέματα. Έτσι είναι. Και εκεί πρέπει να δώσουμε, να ξεκινήσουμε το παράδειγμα. Ο μαθητής θα πάει στην οικογένεια και θα δημιουργήσει μια κουλτούρα. Όπως κάνουν και τις μάσκες στα παιδιά που πειθάρχησαν. Τα παιδιά πειθαρχούν. Αν μας δώσει το σωστό παράδειγμα, το παίρνουν αμέσως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε ορίσει πόσα σχολεία έχετε στην. 40. Υπάρχει υπεύθυνος ενεργειακός, υπεύθυνος ανά σχολείο? Μέχρι 39 του υποχρεωμένοι Δήμοι να ορίσουν ενεργειακό υπεύθυνο. Θα οριστεί και σε εμάς ενεργειακός υπεύθυνος, ο οποίος. Α, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το σχολείο, ας πούμε, ο διευθυντής μάλλον θα είναι ένας εκπρόσωπος ανά σχολείο. Ή θα βάλει ο Δήμος έναν από την πλευρά του Δήμου για να κάνει τον έλεγχο στα σχολεία? Θα ορίσει έναν ειδικό μηχανολόγο, μηχανικό, ο οποίος θα αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι. Θα τσεκάρει δηλαδή τα προβλήματα, έτσι. Από τα σχολεία δεν θα υπάρχει ανταπόκριση? Για τις λάμπες, γιατί ο ενεργειακός υπεύθυνος, φαντάζομαι, δεν θα μπαίνει μέσα με το θερμόμετρο να βλέπει πόσο είναι το κατεβάστε τη θερμοκρασία. Θα σβήνει. Να σβήνει ότι είναι αναμένο. Από το σχολείο δεν θα υπάρχει κάποιο που να επικοινωνεί με αυτόν τον άνθρωπο που θα ορίσετε εσείς? Οι σχολικές επιτροπές θα συνεργαστούν με τον ενεργειακό υπεύθυνο για να δώσουν κατευθύνσεις. Μα τα κύρια κόστη, σας είπα, είναι τα σχολεία, τα κολυβητήρια. Υπάρχει μεγάλη σκέψη σήμερα να μην θερμαίνουν τα κολυβητήρια από τους Δήμους. Δεν αντέχουν να βγουν. Γιατί είναι με φυσικό αέριο περισσότερα κολυβητήρια και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι μεγάλο το κόστος. Εχθές στην Καλυθέα, εδώ στο δελτίο μας το παρουσιάσαμε. Αυτή την κουβέρτα. Ένα ειδικό στρώμα μπαίνει από πάνω. Μερικά πράγματα από αυτά πάντως είναι τελείως αυτονόητα. Για παράδειγμα, η κουβέρτα, επειδή το είδα και εγώ το ρεπορτάζ αυτό, μου κάνει εντύπωση και λέγα καλά, δεν είχαν κουβέρτα μέχρι τώρα. Δηλαδή ορισμένα πράγματα είναι και λίγο αυτονόητα. Πρέπει λίγο να συγχρονιστούμε. Δυστυχώς δεν έχουν. Εμείς έχουμε θερμαινόμενη
εγώ, παιδιά, καταλαβαίνουμε κάτι. Είμαστε στο κατόφλι όλου αυτού. Και βλέπουμε τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, σε μεγάλες χώρες, σε δυνατές χώρες. Προφανώς πάμε σε δύσκολες καταστάσεις. Μια που λες για δυνατή χώρα, έχω τώρα μήνυμα, απλώς το αφήνω στο τέλος για να μην παρεξηγηθούμε, διότι ναι, προφανώς έχουμε ειδικές συνθήκες εδώ. Το ότι υπάρχουν επί χρόνια δεν μπορούν να συνοθούν σε μια πολυκατοικία να ανάψουν την κεντρική θέρμανση είναι πολύ μεγάλο θέμα, δεν το συζητώ. Απλώς θα πω μόνο αναλογικά ότι η Ελβετία, ας πούμε, και ο Θελός, χωρίς να τους πιέσει κανένα κρατήδιο, ούτε η κεντρική τους διοίκηση, είπαν 20% μείωση στην κατανάλωση. Μόνοι τους. Οριζόντια. Αυθορμήτως. Οι πολίτες δηλαδή. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό. Για να βγει το πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είμαστε Ελβετία. Δεν πάω να πω ότι. Δεν είναι μόνο. Αλλά βλέπεις ότι πόσο και οι ίδιοι πια. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα. Πόσο μεγάλο είναι. Να καταλάβουμε. Επαναλαμβάνω. Εξαιρώντας ζητήματα που αφορούν όπως αυτά που διατυπώθηκαν προηγουμένως. Την κουβέρτα στην Καλλιθέα την είχαν βάλει πριν την κρίση για να κάνουν εξοικονόμηση. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, καλά κάνουν οι δήμαρχοι και κινητοποιούνται και να δουν πώς ακριβώς θα τα βγάλουν πέρα. Γιατί ρε παιδιά, τις λάμπες στο σπίτι πρέπει να μας πούνε να τις αλλάξουμε μόνοι μας. Αυτή είναι χρόνια κατάσταση. Εντάξει. Ότι πρέπει να αλλάξουμε τις λάμπες, να τις κάνουμε LED. Δημήτρη, αυτό πρέπει να το έχουμε κάνει μόνοι μας. Πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών εδώ πέρα να δει κονδύλια. Δεν ξέρω γιατί όλα για αυτά ακόμα τα συζητάμε. Πρέπει να βρουν έκτακτα κονδύλια, θα χρειαστούν τα κονδύλια. Μα σου λέει σκέπτεται ο κ. Σκυλακάκη. Το μελετάει. Μελετάει, λέει ο άνθρωπο. Να τελειώσει μελέτη. Πού θα πάει. Μελετάει, λέει ο κύριος Σκυλακάκης. Αλλά στο πρόγραμμα, θα έπρεπε μια που ακούμε αυτά τα ζητήματα με τα σχολεία, με τα διπλά τζάμια κτλ. Στο πρόγραμμα εξοικονόμηση που γίνεται για μας, εννοώ για τις παλιές κατοικίες, θα έπρεπε να μπουν να προγραμματιστούν και τα σχολεία και τα σχολικά κτίρια. Θα έπρεπε και εκεί να υπάρχει ένα αντίστοιχο πράγμα που να μπουν και να κάνουν αυτά που πρέπει να γίνουν προκειμένου να φτιάξουν μια άμυνα. Αυτά θα κρίνουν τις εκλογές. Η καθημερινή. Αυτά εννοείται. Πρέπει όμως να λέμε και τις αλήθειες. Δεν μπορεί οι αιρετοί, όπου και αν είναι αυτοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρέπει να λένε την αλήθεια στον κόσμο. Μόνο με την αλήθεια μπορούμε να συνεννοηθούμε. Με ειλικρίνεια. Δεν έχει σημασία. Έχει πολιτικό κόσμο. Δώστε ένα παράδειγμα με το Μούσι που λέτε εσείς τώρα. Με το παραμύθι δηλαδή. Δώστε μας ένα παράδειγμα το παραμύθι που σας πω. Να σας πω. Δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα σήμερα να μην έχω δώσει καμία οδηγία στα σχολεία. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Για να πείτε όλα καλά. Όλα καλά είναι και να έρθουμε το Δεκέμβρη και να κλείσουμε το φυσικό αέριο και το ρεύμα. Έγινε κακό. Αλλά κακό έγινε γιατί. Α πούμε, ξέρω δήμαρχο. Γνωρίζω δήμαρχο περιφερειακής πόλης, στην οποία πόλη, μεγάλη πόλη, πρωτεύουσα νομού, έχει 130 σχολεία στη δικαιοδοσία του. Σύμφωνοι, 130 σχολεία, 130 σχολικά κτίρια. Μονάδες. Και είπε, ορίστε μου στα σχολεία ποιος θα είναι ο ενεργειακός υπεύθυνος. Από τα 130 σχολεία ανταποκρίθηκαν 20 διευθυντές σχολείων. Οι υπόλοιποι τι είπαν. Οι υπόλοιποι είπαν, δεν ντρέπεσαι δήμαρχε που εμείς έχουμε έναν κώδικα δημοσίων υπαλλήλων που απαγορεύεται να μας βάλεις αρμοδιότητα εσύ. Πιάστο βού και κούρευτο. Παιδιά, σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.